Χυμαρώδης, εκρηκτικός, χαμογελαστός. Ένας ποταμός εικόνων, σκέψεων και ιστοριών. Κυρίες και κύριοι, ο Μένιος Ακελαρόπουλος. Στα σύνδεδο και το όνειρο ήταν ο Παναθηναϊκό, το φετινό Champions League. Απέναντι σε θηρία, αναγκάστηκε να γίνει μονομάχος. Από τη σκληρή αρένα του αθλητικού ρεπορτάζ, ο μέτρη του είδους, Μένιος Ακελαρόπουλος, μας ξεδιπλώνει μία ακόμη πτυχή του, αυτή του συγγραφέα. Του λογοτέχνη που με τρυφεράδα και σεβασμό πλάθει ιστορίες και μας ταξιδεύει. Η κουβέντα μας ζωηρεί σε γρήγορο τέμπο, όπως και οι ρυθμοί της ζωής του. Μένια, βλέπω το ράφι πίσω σου και πρώτο-πρώτο, σε πρώτη θέα, είναι το καινούριο σου παιδί. Το κορίτσι της τάχτης. Τα νεογέννητα τα βάζουν πάντα σε περίοπτη θέση. Να πάρουν ανάσα, να πάρουν αέρα, να δουν τον κόσμο και να κουσουλήσουν όμορφα και γλυκά. Πώς νιώθεις που έχεις ένα γεμάτο ράφι με δικά σου βιβλία? Ναι, κάθε φορά που το βλέπω, επειδή είναι η κεντρική μου βιβλιοθήκη, οπότε τη βλέπω κάθε μέρα μπαίνοντας από το σπίτι, νιώθω λίγο περίεργα. Αναρωτιέμαι πολλές φορές τι κάνουν αυτά. Γιατί ξεκίνησε σαν ένα αστείο, μπορώ να σου πω, και σήμερα μετράω 18 βιβλία. Και ποιο ήταν αυτό το αστείο που σε οδήγησε να ξεκινήσεις τη συγγραφή βιβλίων? Το αστείο λοιπόν, η πλάκα μου ξεκίνησαν οι εξής. Ένα βράδυ έχω γυρίσει, μιλάμε για το 2003, 18 χρόνια, όπως είπαμε, 18 βιβλία. Το 2003 λοιπόν έχω γυρίσει από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πόρτο. Τότε ήταν ο σπουδαίος, ο θελικός μάλλον, Ζωζέ Μωρίνο, ο προπονητής. Και το βράδυ που γυρίζω σπίτι, κάνω μια κλασική κίνηση την οποία συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι αυτή σημαίνει 20 χρόνια. Βγάζω τη διαπίστευση από το κύκλο και ανοίγω το σιρτάρι του γραφείου να τη βάλω. Ναι. Εκεί σκέφτομαι ότι ξέρεις από το πρώτο το κάνω 20 χρόνια. 20 χρόνια έχω με πάρα πολλά ταξίδια, αμέτρητα σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Οπότε τη στιγμή εκείνη που στο μυαλό, άμεσα η σκέψη, βρεθεί αυτό ένα βιβλίο. 20 χρόνια ταξίδια. 18 χρόνια, 18 βιβλία. Και μια πορεία στη συγγραφή ικανή να πείσει πλέον και τον πιο δύσπιστο για τις ικανότητες του Μένιου Σακελαρόπουλου σε μια γραφή εντελώς διαφορετική από αυτή του ρεπορτάζ. Γράφει στο κουτελό μου να πλησιάζω και κοντά, γράφει τίποτα offside, πέναντι, φάουλ, τίποτα. Ή έπρεπε να εξηγώ μόνιμα ότι ξέρεις, είμαι παιδί της νομικής, είμαι παιδί των κειμένων, είμαι παιδί που έχει κάνει ψυχολογία, έχει κάνει εγκληματολογία. Κουρασόμουν να τα λέω αυτά. Αντιμετώπισα τεράστια δυσπιστία στην αρχή, ότι δηλαδή αυτός ο τύπος τι δουλειά έχει. Ήρθε το δεύτερο βιβλίο, ήρθε το τρίτο, συνεχίστηκαν οι απορίες, ήρθε το τέταρτο και σιγά σιγά άρχισαν να λιένονται οι βράχοι, όπου σήμερα κανείς δεν ρωτάει πια. Εσύ! Μα εσύ ένα λογοτεχνικό βιβλίο με ιστορικές ρίζες και με ιστορικό υπόβαθρο. Και δίπλα σε όλα αυτά, εγώ θα βάλω και άλλο ένα χαρακτηρισμό, Μένιο. Δεν σε γνωρίζω προσωπικά, μόνο μέσα από τη γραφή, τη συγγραφή, τη λογοτεχνική και ειδικά το τελευταίο βιβλίο. Εγώ βλέπω και μία τρυφερότητα μέσα σε όλο αυτό. Η Βίβια, λοιπόν, που είναι δίπλα μας, ανάμεσά μας, είναι μία παραγματική, με κεφαλαία χρώματα ηρωίδα, κατάσταση ένα κοριτσάκι 5,5 χρονών, κλειδωμένο στο δημοτικό σχολείο, στα Καλάβρυτα. Έχει ξεκινήσει το ολοκαύτωμα, έχουν κάψει όλα τα σπίτια και ακούν τα πολυφόρα που σκοτώνουν τον πατέρα της. Καλάβρυτα. Δεκέμβρη του 43. Τα γερμανικά πολυβόλα θερίζουν ζωές και η στάχτη απλώνεται παντού. Μια αληθινή ιστορία από μια αυτόπτη μάρτυρα του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων για την αδιανόητη δύναμη της ψυχής του ανθρώπου που χτίζει φάρους για να πλώσει το φως. Αυτό λοιπόν το κορίτσι είναι δίπλα μας, είναι μαζί μας, είναι ανάμεσά μας. Μου αρέσει να την έχω αγκαλιά, να την φροντίζω. Έχεις μια αγωνία, ένα φόβο όταν αρχίζεις να πλάθεις αυτές τις ιστορίες και να βάζεις τους ήρωες μέσα στην πλοκή, γιατί ακριβώς είναι άνθρωποι που είναι κομμάτια της σύγχρονης ιστορίας, αναφέρεσαι σε γεγονότα που οι επιζήσαντες είναι ακόμη εν ζωή, είναι ακριβώς, είναι οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, είναι άνθρωποι που κινούνται γύρω μας, άρα μπορείς να έχεις και ένα feedback άμεσο. Υπάρχει κάτι που σε φοβίζει, μην κάνεις λάθος, μην υπερβείς κάποια όρια.
Ωραία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, γράφοντας τουλάχιστον τα τρία τελευταία βιβλία που είχα λέει ιστορίες, είχα στα αυτιά μου τη φωνή τους, δηλαδή έγραφα και ακούω τη Βίβια, την Παρασκευούλα μου. Είναι ένα τριχιαστικό αυτό που λες. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω έτσι έντονη συναισθηματική φόρτιση όπως το περιγράφεις. Την άκουγα να με μπαλώνει και να μου λέει ότι βρε μένιο μου, βρε αγόρι μου, βρε παιδί μου, βρε γέ μου, γιατί με λέγε γέ της, δεν σου πω ότι αυτό δεν το βάζουμε. Ωραία. Οπότε ξέρεις, είχα και ένα πονηρό χαμόγελο, μετά είχα ένα πόνο στην ψυχή μου, διότι σκεφτόμουν την αφήγησή της. Πώς έθαβε τον πατέρα της σκάβοντας με τα νύχια, κουβαλώντας μόνο μια κουβέρτα ματωμένη και μετά έπρεπε να σκάψουν η μάνα, η αρχοντούλα, τα άλλα αδέρφια, η Βίβια, τα 5,5 χρονών, η Παρασκευούλα, έσκαβε με τα νύχια της. Μου έκλεινε η ανάσα, έπρεπε να ανοίξω, γιατί χειμώνα έγραφα, έπρεπε να ανοίξω την παρακολούμενη τεταρκό στο μπαλκόνι να πάρω αέρα, διότι αυτές οι εικόνες μαζί με τη φωνή της, τα στατιά μου, με συγκλώνησαν. Έχω γράψει πολλά βιβλία. 18. Είναι το πρώτο στο οποίο κλαίω από τη σελίδα 1 με τη σελίδα 400 τόσο. Γράφω και κλαίω ασταμάτητα. Ένας συγγραφέας που επιλέγει τους ήρωές του ανάμεσα σε πρόσωπα που ζουν γύρω μας και μια ηρωίδα, ένα υπαρκτό πρόσωπο, μια γυναίκα που η σκληρότητα της ζωής δεν τη στέρισε ούτε ένα χιλιοστό από τη δική της τρυφερότητα. Πήρε με δάκρυα στα μάτια και λέει, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, ποιον ενδιαφέρει η ζωή μου, αλλά την ξανάζησα από την αρχή, με έκανες ξανά 5 χρονών. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι 5 χρονών και έχω μπροστά μου άλλα 90 χρόνια να ζήσω. Είναι μαγικό αυτό, Μαγικό. Παρά τις όλες δυσκολίες, όχι απλά δυσκολίες, δεν μπορώ να βρω τη λέξη να περιγράψω όλα αυτά που συνέβησαν στη ζωή αυτής της γυναίκας και που φτάνει σήμερα να σου λέει Μένιο ότι σε ευχαριστώ που με γυρίζεις πίσω και το ξαναζώ όλο αυτό. Τι δύναμη ψυχής μπορεί να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος. Και το λέει κιόλας, εφόσον ο άνθρωπος έχει μισή ανάσα, ανασένει, εφόσον μπορεί να σηκωθεί από το έδαφος και από τη λάσπη, μπορεί να επιζήσει, να νικήσει τα πάντα. Νίκησε όλο αυτό το δράμα δίπλα της και μου λέει, έχω πέσει πολλές φορές, σηκώνομαι, είμαι όρθια, είμαι ζωντανή, πάω παρακάτω. Θα περάσω τις δυσκολίες, θα πηδήσω τα εμπόδια, πάμε παρακάτω. Αυτό το ήταν το μήνυμα στον εαυτό της επί πάρα πολλά χρόνια, που ήταν 5,5 χρονών, μέχρι σήμερα που είναι 85. Αν γράφουμε τώρα την αυτοβιογραφία σου, είμαι ο βιογράφος σου και σε ρωτώ, Μένιο, μεταξύ μας θα την κρατήσουμε, δεν θα δημοσιεύσουμε ποτέ. Μένιο, πες μου, με ποια φράση θα ξεκινούσαμε το βιβλίο μας. Δεν ξέρω, ρε φίλε, με θέλεις δυσκολίες. Θα μπορούσε να ξεκινήσει με το μια φορά και ένα καιρό ή είναι σαν παραμύθι η ζωή σου μέχρι τώρα. Ήμουν σαν παραμύθι. Ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το σκέφτομαι πάρα πολλά βράδια που κάθομαι με τα πόδια κεντωμένα στον καναπέ και κουρτσουμιαρό πράγματα. Ήμουνα ένα παιδάκι ενός στοχού δημόσιου υπαλλήλου στον Πειραιά, το οποίο αν περίμενε από τη μοίρα του να το οδηγήσει σε κάτι ανάλογο, δεν θα χαιρετούσε τον πλάτανο. Νιώθει αμήχανα όταν του ζητούν οι πιτσιρικάδες να βγάλουν μαζί του μία φωτογραφία, αλλά απολαμβάνει τις συναντήσεις στο σούπερ μάρκετ. Και ακούστε γιατί. Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν, όπου είναι τα αντρόγυνα με το καρότσι, χαίρομαι πάρα πολύ διότι ο μενάντρας μιλάει με τα αθλητικά, κλπ. Η γυναίκα και τα βιβλία. Τι ωραία. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι ένα ζευγάρι μου λέει, ας πούμε, γυναίκες ότι ξέρει, έπεισα τον άντρα μου να διαβάσει αυτό. Διότι πρώτον έχει ενδιαφέρον και δεύτερον το φράσεις εσύ που σε ξέρει από εκεί και λοιπά. Αυτός ο ανεπρόκοπος που δεν ακούμα και βιβλίο διαβάζει πια συστηματικά. Όταν τον ρώτησα τι τίτλο θα έβαζε στο βιβλίο της ζωής του, το ερώτημα έμεινε αναπάντητο. Είναι νωρίς ακόμη άλλωστε. Μου επιβεβαίωσε όμως με όσα μου είπε την αίσθηση που είχα ότι επιλέγει να ζήσει τη ζωή του με όλο του το είναι. Για τους ήρωές μου λοιπόν και τα βιβλία μου, έχω κινηθεί στις φυλακές.
Έχω πει στο ψυχιατρίο, ακολουθώντας τον ήρωά μου και καθημερινά με τους ψυχιάτρους έκανα επισκέψεις στους σκληρούς θαλάμους. Έχω παρακολουθήσει ανατρήσεις στην Αθά. Έχω πάει σε μοναστήρια. Έχω παρακολουθήσει χειρουργικές επεμβάσεις, διότι έτσι έπρεπε να ξέρω τι θα συμβεί στον ήρωά μου. Δηλαδή, αυτό είναι μία δεύτερη και μία τρίτη και μία τέταρτη ζωή που ζω παράλληλα με τους ήρωές μου. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ ευλογημένος. Ξεκίνησα τη δουλειά πολύ μικρού, δηλαδή ξεκίνησα στα 16 μου. Ήμουν να πετάξει 16 χρονών. Ναι. Και μπήκα στις εφημερίδες. Στα 18 ήμουν επαγγελματίας. Πριν πω στο πανεπιστήμιο. Και μετά πανεπιστήμιο, μετά όλη η πορεία η ακαδημαϊκή υπόλοιπη. Δεν κατέληξα ποτέ τίποτα. Δηλαδή, ας πούμε, ήμουν μέσα στην τρέλα. Έπρεπε να διαβάσω το ποινικό δίκαιο και το ίδιο απόγευμα έπρεπε να γράψω, ξέρω εγώ, για το Βαζέκα. Ναι, ναι. Μαραντόνα. Όταν γράφει, κοιμάται το πολύ 3 ώρες και μετά βάζει και πάλι τη στολή εργασίας, πουκάμισο και γραβάτα και επιστρέφει στο ρεπορτάζ, στην τηλεόραση, όπου και εκεί δεν αρκείται στα συμβατικά και αναμενόμενα. Έχουν γίνει πολύ ακραία πράγματα, φοβήθηκα ακόμα και για την υγεία μου σε κάποιες περιπτώσεις. Γύριζα από το γραφείο μου στις 10 το βράδυ, σε normal μέρες. Για μέρες που τελειώναμε στη 1, στις 2 το πρωί, όταν έχουμε κομπές αθλητικές, πάει και 2,5, όπως έγινε χθες για παράδειγμα. Τις normal μέρες λοιπόν μπορεί να γυρίσω στις 10 το βράδυ. Από το πρωί έτσι, δηλαδή με πολλή ένταση, με πολλή πίεση, όπου πρέπει να μοντάρεις, πρέπει να κάνεις ρεπορτάζ, πρέπει να μαζέψεις ειδήσεις, πρέπει να προλάβεις τους χρόνους σε κανάλια με πολύ, πολύ μεγάλη ένταση και πίεση και με ψηλά το πύχη, άρα πρέπει να αποκριθείς, να περάσεις από πάνω και από κάτω. Γύρισα το βάλα σπίτι λοιπόν, έβγαζα τη φόρμα εργασίας. Η φόρμα εργασίας είναι αυτή που βλέπεις. Που κάμισε γραβάτα. Ναι. Η φόρμα εργασίας. Έβγαζα τη στολή εργασίας λοιπόν, έβγαζα μια κανονική φόρμα, ανθρώπινη. Είχε πια πάει 11 το βράδυ να φάω κάτι της, να αλλάξω ρούχα κλπ. Και ξεκινούσα γράψιμο 11-12 το βράδυ, με πήγαινε 6 το πρωί. Δεν είχα άλλο χρόνο, δεν είχε άλλο χρόνο να γράψω. Κανένα άλλο χρόνο μέσα στην ημέρα. Με πήγαινε 6 το πρωί. Θα μπορούσα λοιπόν να κοιμηθώ 6 με 9, με 9 και κάτι. Να σηκωθώ διαλυμένο εκεί που έγραφα ιστορίες για τις φυλακές. Και μετά να ασχοληθώ με το πελάτη. Ναι. Όλα αυτά πέσανε κουνιές μέσα μου. Αλλά είμαι πολύ συνεπής και στα δύο. Δηλαδή, στην εκάστοτε φόρμα εργασίας δινόμουν ολοκληρωτικά ψυχή και σώμα. Τι γράφουμε τώρα, βιβλίο, φυλακές, μάλιστα. Ναι. Όλους εκεί, φόκους. Το αίσθημα κλπ. Στην επαγγελματική μου ζωή, στην εφημερίδα, στην τηλεόραση. Έδινα και εκεί την ψυχή μου. Ποτέ με κλεισέ όμως. Έκανα ακραία πράγματα και θυμάμαι πολλές φορές στα πολύ παλιότερα χρόνια. Ξέρω εγώ και λίγο την κολλάρα να με κοιτάει με τα μάτια βουλωμένα. Τι είπες. Ξέρω εγώ έκανα ένα βίντεο και είχα τη θύμα μια στολή σιδερένια υπότη. Και ήμουνα στο Τωρίνο, ας πούμε. Και έκανα στα μετά με τη στολή υπότη. Και κυρούσε με τέρα στα χέρια και λέει, οκ, μην το πειράζετε αυτό. Ηνωμένος. Χωρίς τρέλα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας. Δεν κάνουμε τίποτα. Αλλιώς θα έχουμε μια ρυθμική ζωή η οποία θα έχει πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Τη ρουτίνα μας. Μέσα σε όλο αυτό. Αυτό που λέμε προσωπική ζωή. Χωράει. Έχασα πολλά πράγματα από τη ζωή, την παιδική των λιών παιδιών. Με πόνο ψυχής, δηλαδή, ήρθα το βράδυ και πολλά μυαλό δάκρυο ότι δεν είμαστε τούτα του παιδιού. Κάποιες φορές ερχότανε, όταν ήταν πολύ μικρά, όταν επέστρεφα σπίτι, με έφτιαξε ένα κοπόδι και έστεκε πάνω μου αμήλυτο. Σαν να μου λέει, ξέρεις, αγόρι μου έλειπες. Ήταν σκληρό, αλλά να ξέρεις ότι αναπλήρωσα. Δηλαδή, τα μετέπειτα χρόνια, κάναμε ταξίδια μαζί, κάναμε εκδρομές, γνωρίσαμε πράγματα στον κόσμο μαζί. Και τώρα που είναι και τα δυο αγόρι κορίτσι φοιτητές, είναι
εκφραστικά. Χάρηκα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να υπολογίσω μέσα στο νέο έτος μία επόμενη συνέντευξη, αν συνεχίσουμε τη συχνότητα έτος και βιβλίο. Έχω ήδη ξεκινήσει το καινούργιο επόμενο. Αλίμονο. Έφυγα από την τριλογία των αληθινών μυστοριών, που ήταν μικρό γάλα 16 γράμματα και το κορίτσι της τάχτης, και περνάω τώρα σε μια άλλη ιστορία, πάντα ανθρώπινη, ναι, επίκεντρο για μένα, ερωτικό θρίλερ μεταξύ σύζυγων. Μένιο, σε ευχαριστώ. Ήτανε πολύ ωραία. Στο επανειδήν. Καλή αντάμωση που λέμε. Να είσαι καλά. Αυτός είναι ο Μένιος Ακελαρόπουλος. Ένας αιώνιος έφηβος, γεμάτος φλόγα. Ο δημοσιογράφος που η φωνή του αυτόματα μας μεταφέρει σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ένα αγόρι που λάτρεψε τη στρογγυλή θεά, λατρεύει τη λογοτεχνία και νιώθει τυχερός και ευλογημένος που μπορεί και ταξιδεύει ακόμη μαζί τους.